Θα υποδεχτούμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είναι και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φάμελε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, πολύ. Αν και δυστυχώς τα νέα που μας φαίνεται δεν είναι τόσο καλά. Ναι, είναι τέτοια πάλι η επικαιρότητα. Πάλι δεν ξεκινάμε καλά τη εβδομάδα. Που δεν μπορούμε να τις γυρίσουμε και την πλάτη. Θα ξεκινήσουμε με τις φωτιές. Θέλουμε από εσάς ένα σχόλιο. Κύριε Βαγιάδη, μου επιτρέπετε να πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Για τον πιθανό πνιγμό των προσφύγων ή μεταναστών. Η Ευρώπη και γενικά η κοινωνία μας είναι υποκριτική. Ξεκινάμε και πιθανά με πολύ μεγάλη στεναχώρια και αντιμετωπίζουμε τέτοιες ειδήσεις, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να σταματήσουμε τους πολέμους, το εμπόριο όπλων, παραδείγματος χάρη, δεν κάνουμε τίποτα για να σταματήσουμε την πείνα, δεν κάνουμε τίποτα για την κλιματική κρίση η οποία προχωράει και δημιουργεί αυτά τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Ως χώρα ή ως Ευρώπη? Δεν κάνουμε τίποτα ως παγκόσμια κοινωνία και ως χώρα δεν κάνουμε και ως Ευρώπη δεν κάνουμε. Πολλά μεγάλα λόγια ακούμε. Δεν κάνουμε τίποτα στις περιοχές που φτάνουν για να έχουμε ασφαλείς διόδους. Δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη, αλλά θέλει να μας κάνει εμάς φυλακή ψυχών. Σε πάρα πολλά επίπεδα δεν κάνουμε τίποτα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή για όλα αυτά τα μεγάλα θέματα της ζωής μας, που πολλαπλασιάζονται αβεβαιότητες, πάρτε την υγεία, πάρτε τον πόλεμο, πάρτε το κλίμα, πάρτε το προσφυγικό. Πρέπει να περάσουμε τα λόγια στην πράξη. Η πολιτική φτάνει σε ένα μεγάλο επίπεδο πλέον και σημείο αναξιοπιστίας, γιατί δηλώνεται, αλλά δεν ενεργεί. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας και εμείς δηλαδή ως ενεργοί πολίτες να αλλάξουμε λίγο στάση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλους να αποφασίζουν για μας και δεν μπορούμε πλέον οι πολιτικοί να εκτονώνονται σε επίπεδο επικοινωνίας και δηλώσεων. Αυτό το ζούμε και με τις πυρκαγιές. Και να μην είναι κανονικότητα νεκρή. Κανονικότητα γίνεται και η παραδοξολογία και ο φασισμός και η βία και οι τραμποκισμοί και οι νεκροί και η φτώχεια. Όλα γίνονται κανονικότητα. Κανονικοποιούνται όλα τα παράδοξα στη ζωή μας. Αυτό γίνεται και με τις πυρκαγιές δυστυχώς σε έναν βαθμό. Αλλά δεν θα κάνω εγώ την ατζέντα. Και μεταναβάγεται η μεταφορά μας. Όπως υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης από πλευράς της Ευρώπης. Δεν δέχεται καν στο έδαφος της. Δεν πάντα μηδενίζουμε όλα. Μετανάστες οι οποίοι έχουν ως πρώτη χώρα υποδοχή στη χώρα μας. Επειδή εγώ δεν ήθελα να αλλάξω την ατζέντα της συζήτησης. Όχι, ναι, επειδή ευκαιρία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των διακινητών, αυτό πρέπει να γίνει στις χώρες που φτάνουν, στις λεγόμενες ας πούμε χώρες όπως ήταν η Λιβύη στην περίπτωση του ναυαγίου της Πύλου, η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, πέρα από τις χώρες καταγωγής, όπου εκεί πρέπει να αντιμετωπίσει τα αίτια της προσφυγιάς, ναι, και δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Θα πρέπει να έρθεις λοιπόν στις χώρες αυτές και να δημιουργείς ασφαλείς διόδους με έλεγχο και σε αυτές τις χώρες, προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, mm-hmm, όχι προς την Ελλάδα. Και δεν μπορεί να δεχόμαστε σαν Ελλάδα, ναι, να μας πληρώνει η Ευρώπη και να κρατάμε εδώ πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι ρισκάρουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουν ζωή στους τόπους τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό είναι ευρωπαϊκό και συμμετέχει και η Ελλάδα σε αυτήν την απόφαση. Μπορεί η Ευρώπη να σταματήσει τον πόλεμο που γίνεται στις διάφορες περιοχές του κόσμου? Γιατί εσείς πιστεύετε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι αμέτωχες στα ζητήματα που δημιουργούνται με το εμπόριο καυσίμων, με τη φτώχεια, με το κλίμα, με τους πολέμους? Είναι αμέτωχη παγκόσμια κοινωνία. Καλά, ζητάμε αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας. Κύριε Φάμελε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή. Όλοι μας ζητάμε αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας. Όχι, όχι. Είναι πιο εφικτό, ίσως να ελέγχονται οι χώρες που φτάνουν αυτοί οι πρόσφυγες. Εγώ το είπα έτσι κι αλλιώς και είπα ότι έτσι αντιμετωπίζει και τους διακινητές. Αυτό είναι πιο εφικτό. Έτσι αντιμετωπίζει και τους διακινητές. Αλλά σας λέω ότι και στο επίπεδο των αιτιών. Εγώ βλέπω να μην κάνουμε πράγματα. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό κάτι. Κύριε Φάμελε, να έρθουμε λίγο στο θέμα. Ας πάμε στις πυρκαγιές, βέβαια. Των πυρκαγιών. Θέλουμε ένα σχόλιο από εσάς για τον χειρισμό της όλης κατάστασης, για το τι πήγε λάθος. Γιατί είναι ξεκάθαρο πια ότι κάτι πήγε λάθος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν κατακαίνε τόσες ημέρες. Έχουν χάσει την ζωή τους άνθρωποι, έχουν καταστραφεί περιουσίες. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει τόσες ημέρες ή η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και μόνο? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς περιμένουμε και εγώ θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση πότε θα έρθει στη Βουλή να συζητήσουμε για αυτό το μείζον θέμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση και εγώ προσωπικά το θέμα το έθεσα στη Βουλή στις 24 Ιουλίου και κάλεσα τον κύριο Πρωθυπουργό τότε να έρθει σε συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Κατέθεσα γραπτή ερώτηση 3 Αυγούστου, γιατί δεν υπήρχε απάντηση τις πρώτες 10 μέρες. Και ενώ είχαμε ένα τραγικό 15ο του Ιουλίου. Καταθέσαμε ξανά στην πρώτη μέρα της προηγούμενης εβδομάδας, κάναμε Προεδρείο και καταθέσαμε ξανά νέα ερώτηση, το ανακοινώσαμε και το καταθέσαμε για συζήτηση προημερησίας. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι είναι υποκριτικό να έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει ότι με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού θα γίνει αυτή η συζήτηση όταν την έχουμε ζητήσει εδώ και 1,5 μήνα. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο είναι ότι θα γίνει. Όλοι το θέλετε, νομίζω. Εγώ δεν έχω ακούσει το πότε θα γίνει. Εμείς δεν έχουμε ακούσει το πότε θα γίνει. Σήμερα άνοιξε η Βουλή, δεν είναι? Ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε το πότε θα γίνει. Πιθανότητα το ρεπορτάζ αυτό λέει. Ας περάσουμε λιγάκι στο δεύτερο θέμα. Ίσως η συζήτηση στη Βουλή δεν λέει και πολλά για την καταστροφή. Να λέμε την αλήθεια.
Το σημαντικό θα ήταν να είχαμε προλάβει την καταστροφή. Ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί ζήτησε τότε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για να μην ξανασυμβεί. Για να μην ξανασυμβεί. Ότι μετά τη συζήτηση στην Βουλή θα ξανάχουμε φωτιές στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι η πολιτεία μας έχει την επάρκεια να εξοπλίζεται και με κοινοβουλευτικό διάλογο. Αν δεν το κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι δική του ευθύνη. Έχετε προτάσεις, δηλαδή, κύριε Φάμελε, που θα κατατεθούν. Βεβαίως. Και να σας πω κάποια πράγματα από τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης στις αρχές Ιουλίου πήγε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και υποσχέθηκε αλλά και δεσμεύτηκε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατόν και είμαστε σε καλύτερη φάση ετοιμότητας από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα μας σήμερα δυστυχώς είναι η πρώτη στη Μεσόγειο σε πυρκαγιές και μάλιστα έχουμε 50% περισσότερο από τη δεύτερη Ισπανία. Έχουμε τριπλάσια έκταση καμένων εκτάσεων σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας και δυστυχώς έχουμε μάλλον τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στον Εύρο σε επίπεδο έκτασης. Έχουμε ήδη καταστροφή σε δύο, ας τα πω, εθνικά πάρκα, στο Δρυμό της Πάρνηθας και έχει καταστραφεί πλήρως το δάσος της Ναδιάς. Έχουν κινδυνεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε μία είχαμε ανατίναξη πυρομαχικών, κινδύνευσε και στην περιοχή του Ασπροπύργου Ελευσίνας. Λοιπόν, αυτά δεν είναι απλά πράγματα πλέον. Δεν μπορείς να δηλώνεις ότι είμαι έτοιμος και να αποδεικνύεται ότι είμαστε ανεπαρκείς και ανέτοιμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταρχήν, γιατί είχαμε τόσο μεγάλη έκταση πυρκαγιές που καίνε για τόσες ημέρες. Το πρόβλημα καταρχήν είναι στο ότι δηλώνουμε σε επίπεδο κοινωνίας. Υπάρχει κλιματική κρίση. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό και στη συνέχεια, ποιες είναι οι αδυναμίες σε ό,τι εντάξει, αφορά. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχήν, το πρόβλημα είναι ότι δηλώνεις επαρκής και έτοιμος όταν δεν είσαι. Στην κοινωνία πρέπει να δίνεις ως πολιτεία το σωστό μήνυμα. Ακόμα και αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός θα πρέπει να το αποφύγει. Να μην δηλαδή δημιουργήσει μια εντύπωση ετοιμότητας όταν είμαστε ανεπαρκείς και ανέτοιμοι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, εγώ θα σας πω τα πιο απλά. Δεν μπορεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θεωρητικά στηρίζεται η ασφαλεία μας. Κύριε Φάμελε, συγγνώμη, τώρα πρέπει να σας διακόψω. Είναι δυνατόν ένας Πρωθυπουργός να δηλώσει ότι η χώρα είναι ανέτοιμη? Τότε σε κάθε γειτονιά που υπάρχει θάμνος θα μπει φωτιά. Καταρχήν, ένας Πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι η χώρα έτοιμη. Ναι, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις. Κάνει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί να μην πει το παραμικρό. Θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η πολιτική να είναι αξιόπιστη και να μην στηρίζεται μόνο σε επικοινωνιακά πρωτοσύμματα. Εσείς το κάνατε με τα φύση. Δεν με έχετε αφήσει να πω μία πρόταση. Είστε ακόμα αντιπολίτευση. Δεν με έχετε επιτρέψει να πω μία πρόταση όμως. Μία πρόταση. Και να σας πω και τι είχαμε κάνει και εμείς αν θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Μένετε στο ότι ήταν μεγαλοστομίες, λέτε τα όσα είπε η κυβέρνηση εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Και εσείς επικοινωνιακή κριτική ασκείτε προς αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται με το μέτωπο των πυρκαγιών. Τι πήγε λάθος. Κάνετε λάθος όμως. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ιδρύθηκε το 2021 μετά τις πυρκαγιές μεγάλες Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο. Για ποιο λόγο? Για να καλύψει την ανεπάρκεια. Έχει οργανόγραμμα? Δεν έχει οργανόγραμμα. Είναι δυνατόν το κρίσιμο αυτό το Υπουργείο να μην έχει οργανόγραμμα? Δεύτερον, ο νόμος πολιτικής προστασίας ψηφίστηκε το 2020 από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αυτή τη στιγμή σε αδράνεια. Δεν εφαρμόζεται. Τρίτον, έχουμε στην πυροσβεστική 3.600 κενά. Με βάση το οργανόγραμμα που δημοσίευσε η κυβέρνηση το 2022, το προεδρικό διάταγμα. Είναι δυνατόν να έχουμε 3.600 κενά όταν λέει ο κύριος Κικίλιας ότι έχουμε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια? Η απάντηση υπάρχει. Αυτά από είναι την απλά κυβέρνηση. Είναι έτσι απλά. Ότι και προσλήψεις γίνανε. Ποιες σαφώς προσλήψεις και γίνανε? Όχι, κύριε Γκουριάδη. Σας παρακαλώ πολύ. Γίνανε όμως προσλήψεις. Όχι, ο κύριος Κικίλιας. Πήραμε στόλο, λένε. Εχθές είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και έλεγε ο Πόρο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Που ανέφερε ότι συγκριτικά με τον πληθυσμό της χώρας, η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη έχει τον μεγαλύτερο στόλο πυροσβεστικής δύναμης. Ναι, τότε δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε προφανώς. Και εδώ προφανώς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και εδώ ψάχνουμε τώρα τα λάθη. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο αγώνων και το οδηγείς σε χωράφι, θα καταστραφεί το αυτοκίνητο. Εδώ τώρα ψάχνουμε τα λάθη. Θα μου επιτρέψετε. Να διαψευστούν με ποια είναι, γιατί και η κυβέρνηση λέει ότι αυξήσαμε τα πυροσβεστικά μέσα, τα εναέρια από 59 σε 90. Θα μου επιτρέψετε. Αυτό δεν το αναγνωρίζετε? Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια κυβέρνηση μετά το καυτό 15 θήμερο του Ιουλίου, με τα πολλά μέτωπα, εξήγηλε μετά την καταστροφή 500 προσλήψεις. Και έχει 3.600 κενά στην πυροσβεστική. Μάλιστα. Και μάλιστα έχει τουλάχιστον 2.500 εποχικούς. Έχουν γίνει αυτές τις προσλήψεις, 500? Όχι, εξήγηλε, είπα. Α, δεν έχουν είπα γίνει. Ότι εξήγηλε μετά την καταστροφή. Γιατί στις προγραμματικές δηλώσεις δεν υπόθηκε κουβέντα για πρόσληψη πυροσβεστών. Αν μια κυβέρνηση είναι αξιόπιστη, είναι επιτελική, είναι των αρίστων, δεν θα πρέπει να το πει στις προγραμματικές δηλώσεις. Δεν υπόθηκε κουβέντα. Δεν μιλάει για πυροσβέστες στο δημόσιο. Οι πυροσβέστες στο δημόσιο ανήκουν. Και σας λέω ότι το εξήγηλε ο κύριος Κικίλιας μετά την καταστροφή του Ιουλίου. Όχι. Καταρχήν, μια κυβέρνηση 4 ετών. Δεν είναι μια κυβέρνηση της συγγνώμης. Είναι μια κυβέρνηση 4 ετών. Έπρεπε να έχει προετοιμαστεί. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Λέτε, τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς, δηλαδή, κάτι... θα σας πω. Γιατί όταν είστε κυβέρνηση είδαμε τι κάνατε. Θα σας πω. Και κριθήκατε. Το 2019, που είχα και την ευθύνη τότε του τομέα του περιβάλλοντος,
παρέδωσα στην επόμενη κυβέρνηση, παραδώσαμε στην επόμενη κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα για την πρόληψη πυρκαγιών με απόφαση θεσμοθετημένη το 19, υπήρχε πολιτική πρόληψη πυρκαγιών το 19. Με 140 εκατομμύρια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 550 προσλήψεις δασολόγων για την πρόσληψη και δασοπόνων για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτό δεν έγινε. Υπήρχαν τότε 5.000 εργαζόμενοι στη δασοπροστασία και σταμάτησαν τον Οκτώβριο του 19. Εγώ σας λέω πράγματα που γινόντουσαν λοιπόν το 19. Μέχρι τότε που σήμερα το 19 δεν ήταν τυχαίες. Εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται λίγο ηρεμία, γιατί είμαστε μια συζήτηση που μας ακούει και ο κόσμος πρωί. Θέλει κάποια πράγματα να μάθει και να κερδίσει. Επειδή η χώρα μας είχε ανεπάρκειες σε πολλούς τομείς, υπήρχε και το πόρισμα Goldhammer τότε, μετά την πυρκαγιά δεν στο Μάτι. Από αυτό πράγματα. Και από αυτό προέκυψε η πολιτική πρόληψη πυρκαγιών, η οποία σταμάτησε. Κύριε Φάμελ, εγώ να σα ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Διαβάζουμε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα σχέδιο για την πυροπροστασία ύψους 1,97 δισεκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει μεταξύ άλλων και όσο αναφέρατε ενίσχυση πυροσβεστικών δυνάμεων, προσλήψη στην πυροσβεστική, εφόσον έρθει στη Βουλή. Με σχετικό νομοσχέδιο, εσείς το ψηφίσετε, θα το στηρίξετε ή θα πείτε διαφωνώ με επιμέρους άρθρα, αλλά δεν το στηρίζω. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή, κυρία Ράντου, μιλάτε για κάτι τελείως υποθετικό, το οποίο δεν υπάρχει ούτε καν σε επίπεδο διαβούλευσης. Σε περίπτωση που θα συνεννούσατε σε κάτι τέτοιο ή θα ασκούσατε κριτική και δεν θα μπαίνετε στη διαδικασία να συμπράξετε στην πυροπροστασία. Όπως σας είπα ήδη, και θέλω λιγάκι να επαναφέρω λίγο τη συζήτηση στη λογική. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα από την κυβέρνηση η οποία κυβερνά 4 χρόνια. Γιατί, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, για τα διελιστήρια που συζητάγατε προηγουμένως, υπήρξε χρόνος και πολιτική πρόβλεψη να έχουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2022. Για την πυροσβεστική 500, 1.000, 2.000 προσλήψεις δεν μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν είναι σημερινή. Κύριε Πρόεδρε, δεν πήρε περισσότερα αεροπλάνα η κυβέρνηση. Δεν είναι σημερινή. Δεν πήρε περισσότερα αεροπλάνα. Επιτρέψτε μου, κύριε Θερό. Κύριε Πρόεδρε, μα δεν έκανε τίποτα. Εγώ πήγα μετά τις πυρκαγιές με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Ρόδο. Μάλιστα. Μίλησα και με τον επικεφαλής πυροσβεστικής και με την επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών. Στελέχη δεν υπάρχουν και στους δύο τομείς. Δεν μου απαντήσατε. Και το πιο καινούργιο όχημα της πυροσβεστικής στη Ρόδο είναι 15 ετίας. Θα μου απαντήσατε. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ σας λέω ότι απολογιστικά φαίνεται ότι η πολιτεία. Η κυβέρνηση έχει δεν την ευθύνη για την πολιτεία. Τώρα, εφόσον δεν ήταν επαρκής, δεν ήταν έτοιμη και μάλιστα δεν μας είπε και την αλήθεια στην αρχή του Ιουλίου. Οποιοδήποτε σχέδιο έρθει για πρόληψη πυρκαγιών, για ενίσχυση πυροσβεστικής, για ενίσχυση πολιτικής προστασίας, για ενίσχυση δασικών υπηρεσιών, σαφέστατα θα το στηρίξουμε, ωραία. Γιατί ήταν και πρότασή μας. Γιατί ωραία. Να μην το στηρίξουμε. Υπάρχει περίπτωση να μην στηρίξουμε την ευημερία και την πρόοδο της χώρας μας. Ναι, υπάρχει κάποιος που θέλει να υποφέρουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι. Δεν μας αρέσει καθόλου και προσωπικά το απεχθάνομαι να μην πηγαίνει η χώρα μου καλά και εκ τούτου να γίνεται πολιτική. Εγώ θέλω να πηγαίνει η χώρα μου καλά, η χώρα μας καλά ναι, και αυτό, να κάνουμε πολιτική και να πηγαίνει καλύτερα. Αυτό το θέλουμε όχι να πάρουμε και στα όλοι ποκαίδια να κάνουμε αυτό πολιτική. Θέλουμε και όλοι πολίτες. Αλλά αυτό δεν το δημιούργησε πάμε η αντιπολίτευση. Δεν το δημιούργησε η αντιπολίτευση. Ωραία. Πάμε τώρα και στα του οίκου σας. Οδεύουμε προς την εκλογή νέου Προέδρου. Είδαμε χθες, διαβάσαμε που νομίζω ότι αύριο κιόλας επίσημα θα ανακοινωθεί μία νέα υποψηφιότητα. Του κυρίου Κασελάκη. Τι γίνεται. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω και προφανώς εσείς κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα μπορείτε. Καλά, δεν μπορεί να μην τα έχετε διαβάσει τώρα, δεν μπορεί να μην έχετε και δει εγώ έχω μοιραστεί τις ειδήσεις. Όχι, να μας πείτε αν υπάρχει πράγματι πέμπτη υποψηφιότητα ή όχι. Και εγώ έχω μοιραστεί μαζί σας τις ειδήσεις. Προσωπικά δεν έχω κάποια πληροφορία. Πώς αναγνώσεις, κύριε Φάμενε. Δεν έχω μοιραστεί. Τι λέει το κόμμα σας. Τον θέλετε για υποψήφιο όλοι εσείς εκεί. Επιτρέψτε. Καταρχήν θεωρώ ότι ο είναι κύριος Κολάκης τον θέλει πάντως. Αν κρίνουμε από τα ριπόστ που κάνει στις αναρτήσεις. Διαβάζω όμως άλλα στη λέξη του σχολείου. Ότι θέλουν τον παραπέμψουν στο πειθαρχικό. Ναι, και αυτό το διαβάζω. Και υπάρχει και αυτό. Θα μου αφήσει να το διαβάσω. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν σας ζητάμε να πάρετε θέση. Κατανοούμε ότι δεν μπορείτε να πάρετε. Μα καταρχήν εγώ δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Κασελάκη και δεν γνωρίζω κάτι προσωπικά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Όχι, το είπα. Δεν έχω μιλήσει και το λέω εκ των προτέρων. Και γενικά προσπαθώ σε αυτή την περίοδο να διατηρήσω. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι πολύ κρίσιμη η διαδικασία και τις επόμενες δύο εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μια ιστορική ευθύνη. Και λέω ότι είναι αντιμέτωπος ο ΣΥΡΙΖΑ ως συλλογικό υποκείμενο, γιατί όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι με μια ιστορική ευθύνη και ο καθένας προσωπικά. Έχουμε μια ευθύνη διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα όχημα που εξυπηρετούμε εμείς την ανάγκη της πολιτικής μας δραστηριότητας. Πέρα από το πω εκ των προτέρων, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν κάνουμε πολιτική για την καριέρα, δεν έχουμε το φαινόμενο της οικογενειοκρατίας και ειλικρινά δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την πολιτική της καριέρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει να είναι δυνατός, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα δημοκρατικό, αριστερό,
ευρωπαϊκό και οικολογικό κόμμα. Το οποίο όμως να κάνει μεταρρυθμίσεις και να κάνει την Ελλάδα καλύτερη, όπως πρέπει να τους κάνουμε τις πυρκαγιές, όπως με την ακρίβεια στα καύσιμα που αναφέραμε. Αυτό πρέπει να το πετύχουμε. Και για ποιο λόγο χρειάζεται η Ελλάδα να γίνει καλύτερη? Γιατί δυστυχώς πρέπει να σας ομολογήσω, πέρα από τα ωραία μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα σήμερα χάνει κομμάτια της πολιτείας της, δηλαδή μειώνεται η πολιτεία η ελληνική, γιατί πουλιέται, ιδιωτικοποιούνται πολλοί κλάδοι, γιατί δυστυχώς έχουμε πολύ ρουσφέτη, πολύ κομματισμό, πολλές τακτοποιήσεις. Θεωρώ ότι είναι άδικη αυτή η Ελλάδα, δεν βοηθάει τα παιδιά της και θέλουμε μια άλλη Ελλάδα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν για μένα προσωπικά και πιστεύω για πάρα πολλούς φίλους, όχι μόνο μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί κόσμος το θέλει, χρειάζεται όχι μόνο μια αντιπολίτευση, αλλά ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει κυβερνητικές προτάσεις. Θα είστε υποψήφιοι. Θέλουμε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει προτάσεις μεταρρυθμιστικές, να αλλάζει τη ζωή μας, να την κάνει καλύτερη. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα, να υπάρχει μια τέτοια πολιτική πρόταση. Και πρέπει να σας πω επίσης, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές δημόσια, η ένταξή μου στην πολιτική, που κρατά και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ομολογήσω, κινείται από μια βασική ανάγκη. Να λειτουργώ μαζί με άλλους. Η συλλογικότητα δεν είναι προσωπική διαδρομή. Αν σας θελήσει το κόμμα, τα λοιπόν, μέλη, θα κατέβετε επειδή, εσείς. Επειδή θέλησε το κόμμα, να το πω έτσι, και ομόφωνα, όμως, και ομόφωνα είχα την τιμή να έχω μια πρόταση να υπηρετήσω σε αυτό το χώρο ως πρόεδρος της πολιτικής ομάδας. Υπηρετώ αυτή την πρόταση, όπως βλέπετε. Και προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Σεβόμενος όμως την ευθύνη αυτής της πρότασης, δεν θέλω να βάλω προσωπικές επιδιώξεις μέσα στη διαδικασία. Ωραία, να πούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω κάτι. Θα πάμε Πέμπτη Παρασκευή να κάνουμε τη συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα. Και μακάρι να έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό. Το Σάββατο συνέδριο. Αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει με μια αντιπολίτευση η οποία θα λειτουργεί ενωμένα, σοβαρά. Δηλαδή, θεωρείτε ότι αν βάλετε υποψηφιότητα. Είμαι υποχρεωμένος να υπηρετήσω αυτό το ρόλο εγώ με σοβαρότητα και συλλογικότητα. Κύριε δεν Φάμελε, θέλω λοιπόν να βάλω προσωπικές επιδιώξεις. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να προτείνετε, κύριε Μερτζάνη. Εγώ πιστεύω ότι από οποιαδήποτε θέση μπορούμε να προσφέρουμε ποιοτικά. Δεν αναγκεί να είναι κάποιος πρώτος ή πρώτη για να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν. Δεν αποκλείεται πάντως μια ευρωπαϊκή δική σας πρόταση. Αυτό δεν απαντάω. Εγώ θέλω να σας πω. Δεν απαντώ ξεκάθαρα. Υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αυτό μόνο. Τα ενδεχόμενα όλα είναι ανοιχτά, όπως του κύριου Κασελάκη. Μάλιστα. Και μέχρι το συνέδριο μπορεί να γίνουν πολλά. Εγώ όμως ταυτόχρονα δεν μιλάω προσωπικά όμως. Κύριε Φάμελε, μια και αναφερθήκατε στον κύριο Κασελάκη. Σας είπα ότι δεν είναι θέμα προσωπικής επιδίωξης. Το είπα ξεκάθαρα. Και βλέπετε, μπορώ να προσφέρω από οποιαδήποτε θέση συλλογικότητα. Πώς βλέπετε το προφίλ του κύριου Κασελάκη? Είναι μια καλή υποψηφιότητα, εφόσον είναι υποψήφιος. Δεν μου επιτρέπετε, το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Το προφίλ του είναι ένας νέος άνθρωπος, αμερικανοτραφής, ένας αυτοδημιούργητος εφοπλιστής όπως ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται. Πείτε μου λίγο αυτό το προφίλ, όπως το περιγράφετε, πώς φαίνεται. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω διαφορετικά το βιογραφικό του. Για πείτε μου. Είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και έχει εκπροσωπήσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως και όλοι οι υποψήφοι με αρκετή μεγάλη πιστότητα. Άρα για εσάς οποιοδήποτε και να εκλεγεί αρχηγός θα είναι το ίδιο. Είτε βγει ο κ. Κασελάκης. Όχι βέβαια. Όχι. Γι' αυτό σας ρωτώ. Επειδή είπατε θα είστε ένα αριστερό, οικολογικό, δημοκρατικό κόμμα. Από τη μεριά μου λοιπόν. Οι υποψήφοι που ξέρουμε μέχρι τώρα. Θεωρείτε ότι όλοι μπορούν να υπηρετήσουν αυτό που αναφέρατε εσείς? Εγώ θεωρώ ότι ο διάλογος ο οποίος αναπτύσσεται είναι σε σωστή κατεύθυνση. Γιατί θεωρείτε, αυτή τη στιγμή θεωρείτε μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα, επειδή γίνονται παράλληλες ερωτήσεις, λιγάκι με συγχωρείτε. Πολλά, βομβαρδισμός ερωτήσεων. Και ξέρετε, καμιά φορά εγώ θεωρώ ότι στις εκπομπές πολιτικού λόγου πρέπει να κρατάμε και λίγο κάποια ερημία για να μας ακούει και ο κόσμος. Γιατί καμιά φορά δημιουργείται ένταση. Ναι, τώρα επειδή είμαι μόνος με τη μεριά του πολιτικού πάνελ και είστε εσείς, υπάρχει αντίθετη πίεση. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ανησυχία και την είχα και προσωπικά. Για το αν θα μπορούσε το καλοκαίρι και το σοκ της αποχώρησης του Αλέξη, αλλά και οι δύο εκλογικές ήττες, να μας επιτρέψουν να κάνουμε ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο. Γιατί, για να πούμε την αλήθεια, δεν χρειάζεται μόνο ένα πρόσωπο επικεφαλής. Χρειάζεται να αλλάξουμε ως κόμμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται επανεκκίνηση, αναγέννηση, όποια λέξη και αν χρησιμοποιήσετε. Restart στα ελληνικά τώρα τα καινούργια. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι και το σοκ του πολιτικού σκηνικού και της αποχώρησης του Αλέξη του Τσίπρα δημιούργησε ένα δυσμενές πλαίσιο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε κιόλας. Θεωρώ ότι η συζήτηση που αναπτύσσεται τώρα τελευταία, από όλες τις προτάσεις, θεωρώ ότι και οι τέσσερις υποψήφοι, αλλά και ο κ. Κασελάκης με αυτά που ανέρθει τις τελευταίες μέρες, προσφέρουν σε αυτό το διάλογο και ελπίζω ότι θα γίνει πολύ καλύτερος μέχρι μια το συνέδριο του Σαββάτου. Ο κ. Κασελάκης δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν, ο κ. Κασελάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μέλος του κόμματος. Ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση. Καλά τώρα. Όλα τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Όλα τα ψηφοδέλτια επικρατείας εγκρίνονται και προτείνονται από τον πρόεδρο και εγκρίνονται από τη συλλογικότητα που έχει κάνει. Κύριε Φάμελε, κάτι άλλο, κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με το στενό εκλογικό
εκλογική διαδικασία. Θεωρείτε ότι όλος αυτός ο διάλογος που έχει γίνει αυτόν τον τελευταίο καιρό είναι ελκυστικός για τον κόσμο? Πιστεύετε ότι θα έρθουν οι άνθρωποι να ψηφίσουν? Και τι αριθμός, να μην βάλω εκτός των μελών, τι αριθμός των μελών θα έρθει να ψηφίσει? Κύριε Μητσάνη, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς τον αριθμό των μελών. Μηνύματα θα παίρνετε πάντως. Με ποιον αριθμό θα είστε εσείς ικανοποιημένος όμως? Δηλαδή θα είναι 50.000, θα είναι 100.000, ποιο είναι? Έχετε γράψει αρκετά μέλη. 150.000 μέλη. Είναι 150.000 μέλη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, συγκρίνετε τις περιόδους. Αλέξης Τσίπρας, Μάιος, κάλεσμα για άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη συμμετοχή, πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή. Αποχώρηση του Αλέξη, διπλή ήττα, καλοκαίρι και αγωνία μεγάλη. Δεν είναι ίδια. Θα τον τα πολιτικά δούμε, στιγμιότυπα. Τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι ίδια τα πολιτικά θα στιγμιότυπα. Θα τον δούμε τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, θα περιμένουμε μέχρι το Σάββατο, τώρα που είναι το συνέδριο. Σας ρωτάει, έχω το δούμε στο συνέδριο, τον κύριο Τσίπρα. Θα το ρωτήσω και θα σας πω αύριο τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, γύρισα χθες το βράδυ γιατί είχαμε περιοδία για τις πυρκαγιές και ειλικρινά δεν έχω προλάβει να συναντηθούμε, να συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό με στη βδομάδα θα τα καταληθεί. Με τον debate μας αυτό όμως. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο το θέμα της συμμετοχής. Εγώ λοιπόν βάζω τον πύχη στο να κάνουμε εμείς το καλύτερο δυνατό για να έρθει κόσμος. Το έχετε και κάνει. Επίσης, όχι, ακόμα δεν το έχουμε κάνει. Και σας είπα τις ανησυχίες μου που ήταν το καλοκαίρι, το σοκ των εκλογών κτλ. Ξέρετε, θυμάμαι ότι θέλετε να κάνετε την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ένα ισχυρό πολιτικό γεγονός. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ναι, προς το παρόν δεν ισχύει αυτό, κύριε Φάμελε. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη. Και από τα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία. Παραπολιτική, κύριε Φάμελε, δεν νομίζω ότι θα πάει αυτή θα στείλει τον κόσμο στις κάλπες. Εγώ βλέπω μια μεγάλη αγωνία ακόμα για τα τηλέφωνα που δέχομαι εγώ και από τη συζήτηση που γίνεται για τις υποψηφιότητες. Άρα τον πύχη που τον βάζετε. Ναι, είπατε ως δυνατόν περισσότερο ως κόσμος. Τον πύχη στην πολιτική δεν τον βάζουμε υποθέσεις. Τον πύχη στην πολιτική το λέμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους. Και μάλιστα θέλετε να σας πω εγώ κάτι. Για μένα η πρόκληση είναι να γραφτούν και νέοι, όχι μόνο να έρθουν οι προηγούμενοι εγγεγραμμένοι. Δηλαδή να έχουμε, γιατί μπορεί και από τους προηγούμενους, σας πω την αλήθεια, να μην έρθουν κάποιοι, ναι, ή τις προηγούμενες εγγραφές. Θέλουμε να έρθουν και νέα μέλη. Να καλέσουμε και κόσμο έξω από το ΣΥΡΙΖΑ να γραφτεί στο debate ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει ανάγκη να έχουμε ένα τέτοιο κόμμα. Μάλιστα. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα είναι και χωρίς εξαρτήσεις, αλλά και θα είναι δίκαιο στην πολιτική του. Έχουμε ανάγκη την προκοπή. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχουμε σήμερα πλαίσιο προκοπή. Δηλαδή δεν είναι τόσο η διαδικασία ωραία και είπατε, δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα σε αυτή την προεκλογική καμπάνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε ότι επιχειρηματικά συμφέροντα στηρίζουν συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Δεν νομίζω ότι έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Πώς το είπε, ο κ. Τζουμάκας το πρώτο. Ότι υπάρχουν προσπάθειες, νομίζω, υπόθηκε, όχι ότι στηρίζουν. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι εγώ σέβομαι όλες τις υποψηφιότητες και έχουν εγκριθεί ήδη από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν λέω για εσάς. Λέω αν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκαθάρισα προηγουμένως, δεν ήξερα να με ρωτήσετε κάτι τέτοιο, αλλά το είπα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο και δεν έχει εξαρτήσεις και μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πιστεύω ειλικρινά στην Ελλάδα. Είναι η τέταρτη φορά που ρωτάνε για την debate. Ναι, ναι, την debate μεταξύ των υποψηφίων. Εντάξει, τώρα είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ των υποψηφίων και τη γραμματεία τη Κεντρική Επιτροπή. Κατανοώ και εγώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία για μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω η Κεντρική Επιτροπή έχει συμφωνήσει για την debate. Εγώ θεωρώ ότι η δημόσια συζήτηση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι καλό για την κοινωνία. Η δημόσια συζήτηση μπορεί να γίνεται και σε εκδηλώσεις. Η δημόσια συζήτηση θα γίνει σίγουρα στο συνέδριο. Ζητούσα debate για τις εκλογές με τον κύριο Μητσοτάκη. Και εσείς μεταξύ σας δεν μπορεί να κάνετε ένα debate. Αυτό λέγω. Έχετε παρακολουθήσει ακριβώς τι είπα? Εγώ σας παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λέω τι συμβαίνει στην πράξη. Ότι η δημόσια συζήτηση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που αφορά την κοινωνία, πρέπει να γίνεται για την κοινωνία, άρα πρέπει να γίνεται ανοιχτά στην κοινωνία. Ξέρετε ότι έχω δηλώσει την άποψή μου ότι η εκλογή του Προέδρου είναι ζήτημα της κοινωνίας και όχι της κομματικής γραφειοκρατίας. Το έχω πει πολλές φορές και επιμένω. Αυτό θα γίνει σε επίπεδο νομαρχιακής ή σε επίπεδο πανελλαδικής συμβέλειας? Όσο τα κόμματα κρατούν στεγανά, αφήνουν τους πολίτες έξω από την πολιτική. Δεν με απαντάτε. Και αυτό απαξιώνει την πολιτική. Λοιπόν, καλά, δεν με αφήνουν να απαντήσω την ερώτηση και με διακόπτε. Πέστε, κύριε Μερτζάνη, την ερώτηση δεν την άκουσα γιατί μιλούσα. Ναι, αυτό θα γίνει. Η ανοιχτή εκδηλώση, η ανοιχτή συζήτηση θα γίνει σε επίπεδο νομαρχιακό ή σε επίπεδο πανελλαδική εμβέλεια? Όχι, εγώ θεωρώ. Τι θα συνέφερε ένα θεωρητικά κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση? Εγώ θεωρώ ότι οι συζητήσεις αυτές, όταν λέμε ότι πρέπει να είναι δημόσιες, σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανοιχτέ σε όλη την κοινωνία, με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσιμο υπάρχει, αρκεί να είναι ποιοτικό και δημοκρατικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς το μόνο αξιακό ζήτημα που βάζουμε μπροστά σε όλα είναι τα θέματα της δημοκρατίας. Γιατί πραγματικά σήμερα στη χώρα μας, και αυτό δεν το είπα νωρίτερα, ένα μεγάλο ζήτημα που προέκυψε μετά τις εκλογές είναι ότι αμφισβητούνται βασικά στοιχεία της δημοκρατίας.
Και αυτό πρέπει να το βάλουμε μπροστά. Τα θέματα των αξιών πρέπει να ξαναμπούν. Η πολιτική όταν απαξιώνεται αφήνει και διάφορες σκοταδιστικές απόψεις να μπουν πίσω πόρτα. Νεοναζιστικές, το βλέπουμε και στην Αθήνα υπάρχει ζήτημα. Σκοταδιστικές για το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη στην άμβλωση. Περίεργες παραδοξότητες. Πρέπει να ξαναγυρίσει και η δημοκρατία και οι αξίες της ζωής. Έχει ανοίξει το θέμα για των νέων ταυτοτήτων. Επίσης, απλά δεν έχουμε. Όπου το θέμα των νέων ταυτοτήτων, χρόνο. Τι είναι, ένας διαγωνισμός που ακυρώθηκε δύο φορές με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως υπάρχει κάτι περίεργο πίσω από την διπλή ακύρωση του διαγωνισμού από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί το 19 αυτό είχε ξεκινήσει. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Για το διαγωνισμό. Το έχει βάλει με ερώτηση το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γερο Βασίλη είχε την ευθύνη. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άλλο παραδοξότητας και αμφισβήτησης, αλλά υπάρχει μια υποχρέωση της χώρας μας. Υπάρχει μια υποχρέωση της χώρας μας από το 2021 να έχει προσαρμοστεί σε ένα διεθνές πλαίσιο που εξασφαλίζει και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών από την Ελλάδα. Έχει ζήτημα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό και μπλέκουν περίεργες συζητήσεις στα Υπουργεία με την Νέα Δημοκρατία και διπλή ακύρωση ενός διαγωνισμού τουλάχιστον μισοδής. Αυτό είναι το ζήτημα για τις ταυτότητες. Ζήτημα διαφάνειας είναι το θέμα των ταυτότητων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάμελε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.